Ταξιδιάρικη η διάθεση για την συνέχεια. Ηράκλειος Σαντορίνη. Welcome on board. Κύριε Δημήτρη Χαριτίδη, καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλά εσείς? Αντιπρόεδρος της Πανελλήνικης, ο κύριος Χαριτίδης, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε. Εντάξει, χαριτολογώντας σας πήγα στο Welcome on Board για να σας καλημερίσω, διότι πραγματικά φτιάχνει η διάθεσή σου. Είμαστε και στο Μάρτιο, τι να περιμέναμε, και στο τέλος Μαρτίου, έτσι? Μάλιστα, μάλιστα. Όλοι περιμένουν το καλοκαίρι, πώς και πώς. Βέβαια. Γραμμή από το Ηράκλειο στη Σαντορίνη με την Πανελλήνικη Κλάιες. Ακριβώς. Για πείτε μας εσείς τα υπόλοιπα. Η Πανελλήνικη Κλάιες έχει ουσιαστικά, είναι μια καινούρια εταιρεία, μια ναυτιλιακή καινούρια εταιρεία. Πέρσι δημιουργήθηκε τον Απρίλιο. Με σκοπό στην αρχή για κρουαζιέρα μεταξύ Ηρακλείου και Σαντορίνης, για να εξυπηρετήσουμε τους ξένους τουρίστες που έρχονται στο Ηράκλειο, γενικά στη Κρήτη, και θέλουν να πάνε στη Σαντορίνη με οργανωμένη εκδρομή. Επειδή πέρυσι το πλοίο αγοράστηκε μόλις τέλη Μαΐου, οπότε ήρθε στον Πειραιά τον Ιούνιο, μέχρι να περάσει όλους τους ελέγχους και επιθεωρήσεις, ξεκινήσαμε 1η Αυγούστου. Γιατί θέλαμε απλά να δείξουμε στην τουριστική αγορά της Κρήτης ότι είμαστε εδώ για να είμαστε έτοιμοι το 2023. Τον Οκτώβριο του 2023 όμως πήραμε και την άδεια ακτοπλοείας, οπότε εκτός από την εκδρομή μπορούμε να πουλάμε και ακτοπλοϊκά εισιτήρια τη γραμμή Ηράκλειο Σαντορίνη. Τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν από 1η Μαΐου και θα διαρκέσουν μέχρι τέλος του Οκτωβρίου, δηλαδή 31 Οκτωβρίου θα είναι το τελευταίο δρομολόγιο, 30 Οκτωβρίου, συγγνώμη, το τελευταίο δρομολόγιο. Το πλοίο θα αναχωρεί από το Ηράκλειο στις 8.30 το πρωί, θα φτάνει στη Σαντορίνη περίπου στις 10.30 και η επιστροφή από τη Σαντορίνη είναι προγραμματισμένη στις 5.30. Οπότε πάλι σε 2 ώρες θα είναι πίσω στο Ηράκλειο. Σε 2 ώρες, νομίζω ότι και ο χρόνος έχει λιγοστέψει στο να ταξιδέψεις έτσι από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη. Το ταχύπλο που πήραμε, το Σάντα Ειρήνη, είναι ένα ταχύπλο, οπότε η ώρα του ταξιδιού είναι 2 ώρες. Βέβαια υπάρχουν και άλλα ταχύπλοα, να λέμε και την αλήθεια, στην γραμμή. Οπότε ναι, όντως, δηλαδή όσοι ταξιδεύουν με ταχύπλο από το Ηράκλειο για Σαντορίνη, ο χρόνος είναι μεταξύ 2 ώρων μέχρι 2.30 το πολύ. Ανάλογα από το καιρό. Από 1η Μαΐου μέχρι 30 Οκτωβρίου καθημερινά τα δρομολόγια. Τον Μάιο θα είναι 4 φορές την εβδομάδα, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, αλλά μετά ναι, θα φτάσουμε μέχρι τα 6 δρομολόγια την εβδομάδα. Μάλιστα. Σάντα Ειρήνη, είπατε το όνομα, σημαίνει κάτι το Σάντα Ειρήνη? Ναι, βεβαίως. Γιατί το όνομα της Σαντορίνης, όπως καταλαβαίνετε, ξέρετε ότι βγαίνει από το Σάντα Ειρήνη, Αγία Ειρήνη. Οπότε επειδή και το δρομολόγιο μας είναι από Ηράκλειο προς την Σαντορίνη, γι' αυτό ονομάσαμε και το πλοίο Σάντα Ειρήνη. Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι έχει και τη δική του τη σημασία σε ό,τι έχει να κάνει με το όνομα του πλοίου. Πού κατασκευαστήκε το πλοίο αυτό? Το πλοίο έχει κατασκευαστεί στην Ιταλία. Έχουν κατασκευαστεί 4 τέτοια πλοία και τα 4 πια βρίσκονται στην Ελλάδα, δηλαδή σε διάφορες εταιρείες. Το δικό μας ήταν το τελευταίο που ήταν στην Ισπανία, οπότε μετά την αγορά τη δικιά μας είναι και τα 4 πλοία που έχουν κατασκευαστεί στην Ιταλία είναι στην Ελλάδα. Το πλοίο έχει μήκος 101 μέτρα, χωράει 750 επιβάτες και 170 οχήματα, οπότε έχει 3 μπαρ, καθίσματα αεροπορικού τύπου, άνετο σαλόνι, οπότε είναι ένα άνετο ταξίδι, είτε μια παρέα είτε μια οικογένεια, με το όχημα, χωρίς, ανάλογα. Μάλιστα. Πώς βλέπετε φέτος τα πράγματα αναφορικά με την κίνηση, διότι από τη στιγμή που είσαστε και αντιπρόεδρος της εταιρείας, νομίζω ότι φέτος και με την τουριστική την κίνηση κάνετε και τα δικά σας τα σχέδια και τα δικά σας τα πλάνα, κύριε Χαριτίδη. Κοιτάξτε, θέλουμε να δούμε και πώς θα κινηθεί η τουριστική κίνηση, γιατί ναι μεν πέρυσι είχαμε πάρα πολύ καλή σεζόν, δηλαδή, και σε σχέση με τις άλλες χώρες της Μεσογείου είχαμε πάρα πολύ επιτυχημένη σεζόν. Παρ' όλα αυτά, η ακτοπλοϊκή κίνηση δεν ήταν ίδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, το 2019 από το λιμάνι του Ηρακλείου διακινήθηκαν περίπου 200
5.000 επιβάτες προς τη Σαντορίνη και πίσω περίπου, δηλαδή 20.000 επιβάτες. Ενώ το 22, παρόλο που οι αφήξεις του 22 ήταν περίπου στο 80% των αφήξεων του 19, η κίνηση προς τη Σαντορίνη ήταν μειωμένη κατά 50% περίπου. Δηλαδή νομίζω είχαμε περίπου 110 με 115.000 επιβάτες. Δεν ήταν όμως και μια φυσιολογική χρονιά. Όχι, δεν ήταν φυσιολογική. Επίσης είχαμε και πάρα πολύ ακριβή τιμή καυσίμου, οπότε ως συνέπεια είχαμε αρκετά ακριβά και τακτοπλοϊκά εισιτήρια, γιατί το κόστος, όπως ξέρετε, ότι περίπου 60% του συνολικού κόστου ταξιδιού είναι τα καύσιμα. 50 με 60 ανάλογα με το πλοίο και την κατανάλωση που έχει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, όταν είχαμε τόσο ψηλές τιμές στα καύσιμα, ήταν και ακριβές τιμές των εισιτηρίων. Για φέτος η τιμή του πετρελαίου, πάλι θα θέλαμε μια καλύτερη τιμή, αλλά τουλάχιστον δεν είναι στα επίπεδα τα περσινά προς το παρόν, και ελπίζω η τάση θα είναι πάλι πτωτική και όχι ανωδική. Να σας πω, κύριε Διαμαντίδη, και φέτος να σας πω και κάτι. Πάμε σε μια χρονιά η οποία θα είναι full time. Δηλαδή πέρυσι από το μισό ξεκινήσαμε ουσιαστικά, δειλά τα βήματα. Ο φόβος εξαιτίας της πανδημίας, ο φόβος της μετακίνησης. Από την άλλη, ναι μεν, το ενεργειακό κόστος, το πακέτο κλπ. Αλλά φαντάζομαι ότι έτσι όπως τα νούμερα φέτος τα ακούμε, βάσει προκρατήσεων, κρατήσεων, τώρα πια μιλάμε για κρατήσεις, μπαίνουμε στην τελική ευθεία, ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε τα ίδια δύσκολα δεδομένα και θα είναι πιο άνετα τα πράγματα. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε, τα νούμερα είναι όντως εξωπραγματικά, γιατί όπως ξέρετε ότι εκτός από την ναυτιλιακή εταιρεία έχουμε και γραφείο tour operating, οπότε φέρνουμε και ξένους τουρίστες στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, και φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό, και παρόλο που λείπουν Ουκρανοί και Ρώσοι, παρόλα αυτά η ζήτηση είναι πάρα πολύ καλή και λένε ότι μάλλον θα ξεπεράσουμε και τις αφήξεις του 19. Θα ήθελα να πιστεύω ότι θα έχουμε και ποιοτική αναβάθμιση των πελατών, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο να έρθουν οι τουρίστες και να πάνε στα ξενοδοχεία, από τα οποία δεν θα βγαίνουν. Αυτό που θέλουμε, ο τουρίστας που θα έρθει, να βγαίνει έξω από το ξενοδοχείο, να πηγαίνει στις ταβέρνες, να κάνει ψώνια, να παίρνει εκδρομές, να ταξιδεύει δηλαδή και εκτός από, δηλαδή και στη Σαντορίνη π.χ. Οπότε εκεί εστιάζουμε τώρα και θα θέλαμε να δούμε και την ποιοτική αναβάθμιση. Μα πόσο δίκιο έχετε, διότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς μετακινείται ο κόσμος ο οποίος έρχεται. Αυτό το παραμένω μέσα στο ξενοδοχείο, αυτό το βραχιολάκι, αυτό το all inclusive που έχει δημιουργήσει πραγματικά σωρία προβλημάτων, αλλά είναι διαχρονικό, δεν ήταν έτσι. Είναι διαχρονικό, δυστυχώς έφταιγε. Είναι ούτε ξενοδόχοι, γιατί ξέρετε κάτι κατηγορούν τους ξενοδόχους. Αυτή είναι τάση. Ο κόσμος θέλει να ξέρει πόσο θα πληρώσει, και όταν έρχονται πια δεν διαθέτουν πολλά λεφτά για να ξοδέψουν στην τοπική αγορά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο πρέπει να κάπως να το λύσουμε. Γι' αυτό μάλιστα, άμα δείτε και η Ισπανία, το καινούριο μοντέλο ανάπτυξης του ισπανικού τουρισμού π.χ. είναι όχι ποσοτική αλλά ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, και μάλιστα λένε ότι ο στόχος πια δεν είναι ρεκόρ αφήξεων αλλά ρεκόρ εισπράξεων. Μάλιστα. Κύριε Χαριτίδη, η Panhellenic Lines πού ανήκει, σε ποιον όμιλο ανήκει? Η εταιρεία Panhellenic Lines ανήκει σε δύο εταιρείες, ανήκει στον όμιλο Καράτζη και στην εταιρεία Time for Vacation. Είναι δύο εταιρείες οι οποίες έχουν, εννοείται την εταιρεία και τον όμιλο Καράτζη ξέρουν πάρα πολύ καλά στην Κρήτη και όχι μόνο στην Κρήτη. Και η Time for Vacation και οι δύο εταιρείες έχουν έδρα στο Ηράκλειο, δηλαδή στο Ηράκλειο Κρήτης. Οπότε ας πούμε ότι είναι από τις λίγες πραγματικά κριτικές ακτοπλοϊκές. Δεν έχει, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχουν άλλες εταιρείες, υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν και έδρα και στο Ηράκλειο. Απλά ανήκουν, δηλαδή ουσιαστικά ο τελικός αποδέκτης δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι κριτικοί Ηρακλώτες. Κρατάω αυτό που είπατε, ότι τελικά ο στόχος είναι η ποιότητα. Μάλιστα. Η προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσα από τη δική σας την εταιρεία να είναι εκείνη που εσείς έχετε βάλει ως στάνταρ για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Ακριβώς, ναι. Τι θα θέλατε να πείτε στον κόσμο ενδεχόμενα, στο επιβατικό κοινό? Αυτό που θα ήθελα να πω στον κόσμο, ότι ξέρετε, ο ανταγωνισμός πάντα κάνει καλό και στο θέμα και της προσφοράς και της ζήτησης. Οπότε υπάρχουν πια περισσότερες επιλογές σε κάποιον που θέλει να ταξιδέψει στη Σαντορίνη. Ότι εμείς ήρθαμε εδώ,
για να μείνουμε. Το όραμά μας είναι να σιγά σιγά να μεγαλώσουμε και το στόλο μας, θα δούμε. Λοιπόν, και ότι ο πελάτης που θα επιλέξει να ταξιδέψει με την Πανελλήνη και με το ταχύπλο Σάντα Ειρήνη θα φτάνει με, με συνέπεια άνεση στο προορισμό του και σε σωστή τιμή. Κύριε Χαριτίδη, μπορώ να προμηθευθώ το εισιτήριό μου από όλα τα πρακτορία, να φανταστώ διοργανώνοντας την εκδρομή τα πρακτορία, μου το ταξίδι. Πολύ εύκολα, επίσης πάρα πολύ εύκολα, μπαίνοντας στο site της εταιρείας, το www.panhellenicclines.gr, μπορεί κάποιος να προμηθεύσει τα εισιτήρια και από το site μας. Οπότε, μάλιστα στο site μας, επειδή όπως σας είπα ότι στην αρχή και ξεκίνησε η εταιρεία ως εταιρεία κρουαζιέρας, υπάρχουν δύο επιλογές. Κάποιος μπορεί να κάνει κράτηση μόνο το ακτοπλοϊκό εισιτήριο για να πάει στην Σαντορίνη ή να, να πάρει ένα εισιτήριο με επιστροφή. Επίσης, η εταιρεία μας συνεργάζεται με τα κτέλη Ηρακλείου και προσφέρουμε, δηλαδή τρία CTRS που ανοίγει στα κτέλη Ηρακλείου, που προσφέρουμε και τις οργανωμένες εκδρομές. Οπότε, κάποιος μπορεί να αγοράσει και μια εκδρομή. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι που ναι, μεν θέλουν να πάνε στη Σαντορίνη, αλλά θέλουν να πάνε οργανωμένα, να υπάρχει και η μεταφορά και το transfer και ξαναγός μέσα στη Σαντορίνη και στα ελληνικά, οπότε υπάρχει δυνατότητα κάποιος να κλείσει και την εκδρομή. Άρα λοιπόν το πακέτο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μάλιστα, δηλαδή, ναι. Είτε εισιτήριο είτε κρουαζιέρα, μονοήμερη ή διήμερη. Έχω τη δυνατότητα της επιλογής να οργανώσω και την εκδρομή μου και το διήμερό μου. Μάλιστα. Και το μονοήμερό μου, έτσι ώστε να μπορέσω να περάσω καλά. Αλλά να περάσω καλά χωρίς να ταλαιπωρηθώ, μου λέτε. Ακριβώς. Βέβαια, οι περισσότεροι όσοι ψωνίζουν, δηλαδή όσοι αγοράζουν τα εισιτήρια από το site και αγοράζουν κυρίως τα εισιτήρια ακτοπλοϊκά, όταν μιλάμε για τοπική κοινωνία και τοπική αγορά, αλλά και πάλι με αναλαμβάνω, ειδικά όσοι έχουν τα παιδιά, γιατί η τιμή είναι πάρα πολύ ελκυστική για την κρουαζιέρα, μπορούν να αγοράσουν και μια κρουαζιέρα, όπως είπα, είτε μονοήμερη είτε διήμερη. Να πάνε στη Σαντορίνη, να γυρίσουν την ίδια μέρα ή την επόμενη, όπως επιθυμεί. Oh, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά. Τα δρομολόγια ξεκινούν 1η Μαΐου, όπως μας είπατε στην αρχή. Θα διαρκέσουν μέχρι και τις 30 του Οκτώβρη. Ακριβώς. Αρχικά 4 φορές την εβδομάδα το δρομολόγιο και στη συνέχεια όπως 6. Το καλοκαίρι. Όσο μπαίνουμε έτσι, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά μέσα στην τουριστική κίνηση περίοδο. Μάλιστα. Με μια τουριστική περίοδο η οποία φαίνεται να είναι πάρα πάρα πολύ καλή για φέτος, με βάση και τα στοιχεία που εσείς διαθέτετε ως εταιρεία και κάνοντας τον έλεγχο το δικό σας στην αγορά, γιατί ο στόχος σας, όπως είπατε, είναι να προχωρήσετε και να πάτε πολύ παρακάτω και όχι να μείνετε μόνο στο σήμερα. Ήρθατε για να μείνετε. Αυτό τουλάχιστον, όπως είπατε. Να είστε σίγουροι. Με την ποιότητα να μην διαπραγματεύετε για κανέναν από εσάς. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, κρατάω όλες αυτές τις παρατηρήσεις. Welcome on board. Καλά ταξίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να είστε. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα σας.